Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Παναίρεση του Οικουμενισμού». Είναι το δεύτερο επεισόδιο αυτό το οποίο θα δείτε. Το θέμα μας πάρα πολύ καυτό σήμερα. Ο τίτλος του «Σχέσεις Οικουμενισμού και Μασονίας». Και όπως θα είδατε και στην προηγουμένη εκπομπή, θα το συζητήσουμε με τον πατέρα Άγγελο Αγγελακόπουλο, ο οποίος είναι κληρικός της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και εφημέριος του Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου Λόφου Βόκου. Πάτερ μου, καλώς ήρθατε και πάλι, ευλογείτε την ευχή σας να έχουμε. Είχαμε αφήσει στο προηγούμενο επεισόδιο κάποια λίγα ερωτήματα στα εισαγωγικά περί οικουμενισμού και να θυμίσω έτσι για το ξεκίνημα. Θέλαμε να δούμε τη διαφορά μεταξύ Οικουμενικού και Οικουμενιστού Πατριάρχου. Αγαπητοί τηλεθεατές του διαδικτυακού καναλιού Οδύσσια TV και αγαπητέ συνομιλητά κύριε Βασιλιάδη, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ο Χριστός μας και η Παναγία μας να σας ευλογούν και να σας αγιάζουν. Ευχαριστούμε πολύ παρομοίως. Όντως, επειδή δεν προλάβαμε την προηγούμενη φορά στην εκπομπή μας να ολοκληρώσουμε αυτά που θέλαμε να πούμε σχετικά με την διαφορά Οικουμενικού και Οικουμενιστού Πατριάρχου, θα το κάνουμε τώρα, μιας και έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Να θυμίσω ότι είχαμε πει ότι Οικουμενικός Πατριάρχης είναι ο τίτλος ο οποίος απονέμεται στον εκάστοτε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως. Ακριβώς. Είναι ο αποκλειστικός τίτλος του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχη της πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού κράτους της Κωνσταντινουπόλεως. Ο τίτλος αυτός προήλθε κατά απομίμησιν αυτοκρατορικού τίτλου. Καθώς οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες αποκαλούνταν δεσπότες της Οικουμένης, έτσι και οι πατριάρχες της έδρας των αυτοκρατόρων αποκαλούνταν Οικουμενικοί Πατριάρχες. Ας προσέξουμε όμως εδώ, αγαπητέ μου κύριε Βασιλιάδη, ότι ο τίτλος αυτός Οικουμενικός δεν ήταν τόσο ηχηρός όσο σήμερα, ούτε εγωιστικός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Και δεν υποδήλωνε ποτέ την οπωσδήποτε και οποιαδήποτε άσκηση από πλευράς Οικουμενικού Πατριάρχου κάποιας παγκόσμιας καθολικής εξουσίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι σήμερα είναι εποχή, γίνεται μια προσπάθεια από πλευράς φαναρίου, έτσι ώστε να προβληθεί ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης ως πρώτος άνευ ίσον, ως πρίμους σινε πάριμπους. Ότι δηλαδή κατά απομίμηση της δύσεως που έχουν πρώτον εκεί τον Πάπα της Ρώμης, έτσι. Έτσι να γίνουμε και εδώ στην Ανατολή και αυτό το πρωτίο, ας πούμε, να το έχει ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης. Δηλαδή, ξέρετε, βολεύει πολύ το όρος Οικουμενικός. Βέβαια. Και γι' αυτό το χρησιμοποιούν και σου λέει Οικουμενικός. Είμαι άρα όλες Οικουμένες. Δεν είναι έτσι όμως όπως πολύ σωστά μας εξηγείται. Βεβαίως. Είναι παρερμηνία του όρου. Ακριβώς. Είναι παρερμηνία του όρου. Λοιπόν, γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια να εγκαθιδρυθεί στην Ορθόδοξη Ανατολή ένας Πάπας της Ανατολής. Έτσι. Ακριβώς. Κατά απομίμηση του Πάπα της Ρώμης. Της Ρώμης, έτσι. Λοιπόν, αυτό βέβαια στην Ορθόδοξη παράδοσή μας είναι εντελώς εσφαλμένο, θεολογικός και ιεροκανονικός. Διότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία μιλάμε για πρεσβεία τιμής. Δεν μιλάμε για πρωτείο. Για πρεσβεία τιμής μιλάμε. Ακριβώς. Και ότι όλοι οι επίσκοποι, ακόμη και αν αυτός είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης ή οποιοσδήποτε Πατριάρχης, έτσι, είναι ίση μεταξύ τους, άνευ πρώτου. Αυτή είναι η ορθόδοξη θέση. Ναι. Τώρα με τις θεολογικές αυτές παρερμηνίες που κάνουν οι οικουμενιστές του φαναρίου, βλέπετε
ότι ουσιαστικά εγκαθιδρύουν παπικές μεθόδους μέσα στην Ορθόδοξη Ανατολή. Λοιπόν, είπαμε όμως ότι ποτέ η λέξη οικουμενικός δεν υπεδήλωνε μια άσκηση παγκόσμιας και καθολικής εξουσίας. Μάλιστα. Ήταν απλώς ένας τίτλος. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω στην αγάπη σας ότι αυτός ο τίτλος οικουμενικός, στην περίπτωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, φανέρωνε επίσης ότι ο θρόνος της Κωνσταντινούπολεως αποτελεί την ασφαλή εγγύηση της άνετης και υγιούς επικρατήσεως της διδασκαλίας του Χριστού υπό την Ορθόδοξη μορφή της. Μάλιστα. Αυτό υπεδήλωνε ότι διασώζεται πολύ σημαντικό στην Κωνσταντινούπολη έτσι. Η Ορθόδοξη πίστη η και η Ορθόδοξη ουσιαστικό. Παράδοση, η διδασκαλία ακριβώς. Της βέβαια. Γι' αυτό άλλωστε με αυτό το πνεύμα και η υμνογραφία της Εκκλησίας μας αποκαλεί τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας ως φωστήρες της οικουμένης και οικουμενικούς διδασκάλους, γιατί διέσωσαν την Ορθόδοξη πίστη. Όχι επειδή είχαν κάποιο παγκόσμιο πρωτείο εξουσία σε όλη την οικουμένη, έτσι. Αυτό τώρα όμως δεν μπορούμε να το ισχυριστούμε για την εποχή μας. Ίσχυε μέχρι εδώ και 19 αιώνες, μέχρι τον 19ο αιώνα, ίσχυε αυτό το πράγμα. Ότι ο θρόνος της Κωνσταντινούπολεως ήταν η ασφαλής εγγύηση ότι διαφυλασσόταν η Ορθόδοξη πίστη και η Ορθόδοξη διδασκαλία. Αυτό ίσχυε μέχρι τον 19ο αιώνα. Από τις αρχές του 20ου αιώνα και μετά, δυστυχώς, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ένα τέτοιο πράγμα, αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι τώρα, εκεί στο φανάρι, ο τίτλος αυτός οικουμενικός πλέον σημαίνει τι? Σημαίνει την ασφαλή εγγύηση ότι εκεί κρατείται πλέον όχι η Ορθόδοξη πίστη, ούτε η Ορθόδοξη διδασκαλία, αλλά είναι εχέγγυο της οικουμενιστικής διδασκαλίας πλέον, το φανάρι. Μάλιστα. Και θα πούμε και σε άλλες εκπομπές αργότερα γιατί το υποστηρίζουμε αυτό. Ότι έγινε μία τομή, έγινε μία αλλαγή της παραδοσιακής γραμμής που είχε το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τις αρχές του 20ου αιώνα και μετά, που δυστυχώς έχουμε εισβολή της πανερέσεως του οικουμενισμού. Έτσι λοιπόν, αγαπητέ κύριε Βασιλιάδη, πιστεύω ότι έγινε σαφές ποιο είναι το πραγματικό νόημα, η πραγματική έννοια του όρου οικουμενικός, ποια είναι η παρερμηνία την οποία δίνουν οι σημερινοί οικουμενιστές. Ακριβώς. Λοιπόν, και ότι βέβαια δεν έχει καμία σχέση, ο πραγματικός όρος οικουμενικός δεν έχει καμία σχέση με τον όρο οικουμενιστής. Και ξαναλέμε αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι όταν λέμε οικουμενιστής πατριάρχης, εννοούμε τον πατριάρχη ο οποίος εφαρμόζει, υιοθετεί, αποδέχεται στην πράξη όλα τα της πανερέσεως του οικουμενισμού. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση με αυτήν την παρερμηνία που είπαμε πριν, πλέον, πλέον δικαιολογούμαστε να πούμε ότι οι πατριάρχες από τον 20ο αιώνα και μετά, λόγω αποδοχής της πανερέωσης του οικουμενισμού, μπορούν κάλλιστα να αποκληθούν ως οικουμενιστές οικουμενικοί πατριάρχες. Μάλιστα. Δεν τους αρνούμαστε τον τίτλο ότι είναι οικουμενικοί πατριάρχες, αλίμονο. Ναι. Αλλά όταν υπάρχουν εν της πράγμασης αποδείξεις ότι εφαρμόζουν την πανερέωση του οικουμενισμού, τότε είναι και οικουμενιστές. Μάλιστα. Πιστεύω να έγιναν σαφείς. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτές οι διακρίσεις μεταξύ των όρων. Και ναι. Θέλω αν μπορείτε να μας πείτε σε αυτό το σημείο ποιες είναι οι διαφορές οικουμενισμού και κομμουνισμού. Αλλά πριν σας δώσω το λόγο, να πω στους τηλεθεατές μας ότι αυτή η εκπομπή θα δει τη δυνατότητα στο τέλος του μηνός, δηλαδή στο τελευταίο επεισόδιο κάθε μηνός, να απαντάμε σε ερωτήσεις τις οποίες θα μας υποβάλλουν οι τηλεθεατές και αν μπορούμε να δούμε το email, φαίνεται στο πάνω σημείο της οθόνης
το email στο οποίο μπορούν οι τηλεθεατές να μας αποστέλνουν τα ερωτήματά τους και στο τέλος κάθε μηνός θα γίνεται ειδικώς μία εκπομπή για να απαντώνται τα ερωτήματα των τηλεθεατών. Πάμε λοιπόν τώρα να απαντήσουμε τη διαφορά οικουμενισμού και κομμουνισμού. Είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας, κύριε Βασιλιάδη, και ιδίως αφορά περισσότερο τα πολύ λαϊκά στρώματα του λαού μας, όπως λέμε λαϊκά, τους παππούδες και τις γιαγιάδες που εκκλησιάζονται. Μπερδεύουν τους όρους και μπερδεύουν τους όρους. Ακριβώς. Και μάλιστα υπάρχει και το έτσι πολύ χαρακτηριστικό και εύθυμο περιστατικό ότι κάποιοι κληρικοί οι οποίοι είναι ευαίσθητοι σε αυτά τα πράγματα της πίστεως και οι οποίοι προσκαλούνται από άλλους αδελφούς και συλλειτουργούς ιερείς να πάνε στις ενορίες τους να μιλήσουν για το θέμα του οικουμενισμού στο πίμνιο που έχουν. Λοιπόν, πηγαίνουν, αναλύουν όσο μπορούν έτσι πιο λαϊκά την έννοια και τους στόχους του οικουμενισμού. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή ο λαός μας είναι ουσιαστικά κατήχητος πάνω σε αυτό το θέμα, λοιπόν, μπερδεύει τον οικουμενισμό με τον κομμουνισμό. και μάλιστα είναι πολύ έτσι εύθυμο. Και μάλιστα στο τέλος, όταν οι εφημέριοι ιερείς των ενοριών, ας πούμε, ρωτάνε τον κόσμο πώς σας φάνηκε, ξέρω εγώ, ο πατήρ που μίλησε, σας άρεσε αυτά που είπε. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ καλά. Πολύ καλός ο ιερέας, αλλά βρε παιδάκι μου, συνέχεια για τον κομμουνισμό μας έλεγε. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό το παράδειγμα είναι πραγματικό, έτσι. Ναι, ναι, το έχουν βιώσει συνάδελφοι και συλλειτουργοί κληρικοί. Λοιπόν, αλλά δείχνει αυτή την σύγχυση που υπάρχει στο λαό μας, τι οικουμενισμός, τι κομμουνισμός, ας πούμε. Το ίδιο πράγμα, έτσι, απηχεί. Το ίδιο, ας πούμε, και μπερδεύονται. Ναι, ναι. Λοιπόν, βεβαίως εμείς να πούμε ότι δεν είναι καθόλου το ίδιο, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, παρόλο που η απήχηση, η προφορά της λέξεως μοιάζει πάρα πολύ. Λοιπόν, να πούμε ότι κομμουνισμός είναι το σύστημα εκείνο στο οποίο δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, δεν υπάρχει κράτος, αλλά περιέχει ένα οικονομικό σύστημα όπου όλοι συμμετέχουν και όλοι ζουν από αυτό. Στον κομμουνισμό ο λαός έχει όλα τα μέσα παραγωγής, επιχειρήσεις, οργανισμούς κλπ. Και όλοι οι άνθρωποι εργάζονται στα μέσα αυτά. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ο καθένας δουλεύει ανάλογα με τις ικανότητές του και απολαμβάνει ανάλογα με τις ανάγκες του. Μέχρι εδώ, θεωρητικά, είναι ιδανικό σύστημα. Ιδανικότατο σύστημα. Τέλειο. Έτσι. Και όλοι θα λέγαμε, μακάρι, πού είναι να εφαρμοστεί ο κομμουνισμός. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι μόνο στη θεωρία, έτσι. Είναι μόνο στη θεωρία αυτά. Λοιπόν, καλά λοιπόν όλα αυτά μέχρι τώρα, αλλά το κακό είναι ότι ο κομμουνισμός και ο μαρξισμός, που είναι αντίθετοι στον οικονομικό φιλελευθερισμό και στον καπιταλισμό, έτσι, ουσιαστικά μισεί τους πλουσίους και είναι σαν να τους λέγει, εάν εσείς οι πλούσιοι νομίζετε ότι μπορείτε να κάνετε τα αγαθά της γης ό,τι θέλετε, κάνετε λάθος. Εμείς οι φτωχοί θα επαναστατήσουμε και δια της βίας θα σας τα πάρουμε. Μάλιστα. Στον κομμουνισμό λοιπόν δεν υπάρχει αγάπη προς τον πλησίον. Οι φτωχοί μισούν τους πλουσίους και θέλουν να τους γκρεμίσουν για να απολαύσουν αυτοί τα υλικά αγαθά. Επομένως, αγαπητέ κύριε Βασιλιάδη, υπάρχει υλισμός από την πλευρά των πτωχών, οι οποίοι θέλουν δια της βίας να γίνουν αυτοί οι πλούσιοι στη θέση των πλουσίων. Στον κομμουνισμό επίσης δεν υπάρχει και η έννοια της ασκητικότητας. Τίνει ο κομμουνισμός να δημιουργήσει μία κοινωνία υλικής ευημερίας και αυθονίας. Δίδασκαν τους λαούς ότι θα περάσουμε τώρα αυτές τις δυσκολίες και θα έρθει μια εποχή που θα κάνουμε μια κοινωνία όπου όλοι θα είναι πλούσιοι και όλοι θα απολαμβάνουν τα υλικά αγαθά. Επομένως, και εδώ υπάρχει υλισμός, έτσι, ότι όλοι είναι ίσοι στην απόλαυση των υλικών αγαθών.
Και μακάρι να ήταν και έτσι. Ναι. Να ήταν όλοι ίσοι στην απόλαυση των υλικών αγαθών. Ακριβώς. Γνωρίζουμε από τις χώρες οι οποίες ζήσανε τον κομμουνισμό στο πετσί τους, ότι αυτό και πάλι ήταν μια θεωρία, μια ουτοπία. Ουτοπία, μια κοροϊδία. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί ξέρουμε έτσι. Ότι και αυτά τα υλικά αγαθά δεν τα απολαμβάναν όλοι, αλλά μόνο όσοι ήταν του κόμματος. Είναι γνωστά πράγματα αυτά. Ναι, βεβαίως. Με αγάπη βεβαίως. Τα λέμε. Ναι. Γιατί είναι η πραγματικότητα, είμαστε ρεαλιστές. Έτσι. Ως εκ τούτου λοιπόν, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας απορρίπτει τη βία. Έχει τις αρχές της αγάπης, της λιτότητας και της ασκητικότητας του Ευαγγελίου. Και για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ο ιδεώδης κοινωνικός τύπος ανθρώπου δεν είναι ο homo economicus, ο οικονομικός άνθρωπος, ακριβώς. Ο πλούσιος, ο καλοντημένος, ο καλοπερασάκιας, ο ηλιστής αυτών των ακραίων συστημάτων, λοιπόν, αλλά είναι ο ασκητής, ο Άγιος, ο οποίος περνά λιτά τη ζωή του. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι διαφορές της Ορθοδόξου Εκκλησίας από τον κομμουνισμό. Που άρα, μπορούμε να πούμε ως συμπέρασμα ότι τελικώς ο κομμουνισμός είναι εντελώς ασύμβατος με την Ορθόδοξη Διδασκαλία. Βεβαίως, βεβαίως. Ασυμβίβαστα είναι τα δύο μεγέθη. Ακριβώς. Είναι πολύ ασυμβίβαστα. Και καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχει καμία σχέση με τον οικουμενισμό. Ναι, ακριβώς. Απ' τη μια μιλάμε για θέματα πίστεως, έτσι, για πανέρεση, για θρησκεία του Αντιχρίστου. Έτσι. Και απ' την άλλη μιλάμε για τον κομμουνισμό, τον οποίο προλίγο έτσι εξηγήσαμε τι σημαίνει. Mm-hmm. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ναι. Ωραία, και πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι οι πηγές του οικουμενισμού. Έτσι μπαίνουμε τώρα στα βαθιά σιγά σιγά, πάτερ μου. Όντως, αγαπητέ κύριε Βασιλιάδη, τώρα θα μπούμε στα βαθέα του οικουμενισμού. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Όχι, βέβαια. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Γιατί έτσι τα πράγματα έχουν, με το όνομά έτσι έχουν τα πράγματα. Να κρυβόμαστε αλίμονο. Έτσι, έτσι. Και αν δεν πούμε την αλήθεια, πώς θα μάθει ο κόσμος. Ο προφήτης Ισαΐας λέει σε κάποιο σημείο εκεί ότι η πίστης προέρχεται, λέει, εξακοής. Εάν δεν ακούσει κάποιος, πώς θα πιστέψει, πώς θα γνωρίσει. Και αν δεν θα υπάρχει ο κήρυκας, ο οποίος θα μιλήσει έτσι ώστε να τέρψει τις ακοές των πιστών για να γνωρίσουν, να καταλάβουν και μετά να πιστέψουν, να πιστέψουμε, πώς θα γίνει. Οπότε, σκοπός έτσι. Μας είναι η εφαρμογή αυτού του λόγου του προφήτου Ισαΐου, ότι εδώ η εκπομπή μας, η Οδύσσια, είναι ένας άμβωνας, ένα βήμα, το οποίο χρειάζεται ο κόσμος στη σημερινή εποχή λοιπόν. Για να μάθει την αλήθεια και να ξεχωρίζει, να διακρίνει τα πράγματα. Και έλεγα σε μια προηγουμένη εκπομπή ότι ετυμολογικώς η αλήθεια έχει αντίθετο της τη λύθη. Γιατί άμα βάλεις το α το στερητικό μπροστά από τη λύθη, έχεις την αλήθεια. Επομένως, αν δεν προβάλλουμε την αλήθεια, θα οδηγηθούμε στη λύθη, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει κάποιος. Έτσι, αν αρχίσει λέει και ξεχνάει, mm-hmm. μετά είναι και πολύ ευάλωτος σε οτιδήποτε, έτσι. Πολύ σωστά. Είναι πολύ σημαντική η παρατήρησή σας. Εγώ να συμπληρώσω ότι για την Εκκλησία μας την Ορθόδοξη, η αλήθεια πάντοτε γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Ακριβώς. Γιατί η αλήθεια δεν είναι άλλος από τον Χριστό. Έτσι. Ξέρετε ότι έτσι. Οι έννοιες έτσι, αλήθεια, αγάπη, ειρήνη και διάφορες άλλες τέτοιες παρόμοιες και συναφείς έννοιες δεν είναι έτσι αφηρημένες έννοιες, αποπροσωποποιημένες, έτσι. Λοιπόν, έχουν υπόσταση, είναι προσωποποιημένες έννοιες, λοιπόν, και υποστασιάζονται στο πρόσωπο του Θεανθρώπου μας Χριστού. Ακριβώς. Η αλήθεια με αλφα κεφαλαίο είναι ο Χριστός. Έτσι. Το είπε άλλωστε ο ίδιος. Τι λέει μέσα στο Ευαγγέλιο? Εγώ είμαι η οδός, το φως και η αλήθεια, μπράβο. Κάτι τέτοιο. Μπράβο. Οπότε, ναι. Όταν λέμε ότι μιλάμε για την αλήθεια, ουσιαστικά μιλάμε για τον ίδιο τον Χριστό μας. Ακριβώς. Έτσι. Έτσι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθουμε στο ερώτημά σας, κύριε Βασιλιάδη, ποιες είναι οι πηγές του οικουμενισμού? Λοιπόν, πηγή και μήτρα του οικουμενισμού την χάνει η μασονία, η οποία προωθείται διά του οικουμενισμού, έτσι, και όχι ως στόχο την εγκαθίδρυση της παγκόσμιας θρησκείας του αιωσφορισμού, του αιωσφόρου, του διαβόλου. Ναι. Ξεκάθαρα πράγματα.
Από την πλευρά της, η Μασονία, ως πηγή και μήτρα της, έχει τον διεθνή φρικώδη σιωνισμό. Άρα λοιπόν, δύο είναι οι πηγές του οικουμενισμού. Ας πούμε, οι γονείς. Ναι. Και το παιδί ναι. είναι ο οικουμενισμός. Οι ναι. γονείς λοιπόν του, του οικουμενισμού είναι ο πατέρας και η μητέρα, ας πούμε, είναι η Μασονία και ο σιωνισμός. Μάλιστα. Και έχουν το παιδί τους στον οικουμενισμό. Να το πούμε έτσι πολύ απλά για να καταλάβουν και οι αγαπητοί τηλεθεατές. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα το ένα από τα δύο. Τι είναι η Μασονία και ποια είναι η σχέση μεταξύ της Μασονίας και του οικουμενισμού. Ευχαριστώ για το ερώτημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ερωτήματα και παρακαλώ τους αγαπητούς τηλεθεατές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στα λεγόμενα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά για να καταλάβουν το θέμα. Υπάρχει, αγαπητέ κύριε Βασιλιάδη, γενετική και στοχοθεσιακή σχέση μεταξύ οικουμενισμού και μασονίας. Μάλιστα. Συνδέονται πάρα πολύ. Μία από τις πλάνες τις οποίες γέννησε ο διάβολος για την καταπολέμηση και καταστροφή του έργου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την παρακόλληση και ματέωση της εν Χριστώ σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου είναι η μασονία ή αλλιώς ο τεκτονισμός. Ο οποίος λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην κοινωνία μας, και εδώ είναι το δυσάρεστο, με την κάλυψη μάλιστα και προστασία νόμων του κράτους. Το κράτος προστατεύει τη μασονία. Υπέροχα. Διότι η μασονία λειτουργεί στην Ελλάδα ως, σε εισαγωγικά η λέξη, ως ίδρυμα. Θα πούμε παρακάτω, δεν είναι ίδρυμα. Σε εισαγωγικά η λέξη. Λειτουργεί ως ίδρυμα στην Ελλάδα, αναγνωρισμένο από την πολιτεία, με το προεδρικό διάταγμα της 21ης Ιανουαρίου του 1927. Το βασιλικό διάταγμα της 19ης Ιουλίου του 1948 και το βασιλικό διάταγμα της 23ης Δεκεμβρίου 1955. Τρεις νόμοι του κράτους, οι οποίοι προστατεύουν και καλύπτουν την μασονία. 90 χρόνια πριν ο πρώτος δηλαδή. Έτσι κλείνουμε ένα αιώνα περίπου. Ναι, ναι, στο περίπου. Ναι, 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 ναι. Και έτσι λοιπόν, εφόσον έχει την κάλυψη της πολιτείας, δραστηριοποιείται ανενόχλητα στην κοινωνία μας, έτσι, για την προώθηση και εκπλήρωση των σκοπών της. Έχει επανειλημμένα και διαπολών αποδειχθεί ότι η μασονία είναι οργάνωση που λειτουργεί μυστικά και συνωμοτικά σε συνεργασία με όλες τις παραφιάδες της, τα υποπρακτορία της πλάνης. Μάλιστα. Δηλαδή, ποιες είναι οι παραφιάδες της μασονίας? Είναι οι οργανώσεις των Rotary, των Lions, της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων, η λεγόμενη Χαν, της Χριστιανικής Ενώσεως Νεανίδων, η λεγόμενη Χεν, έτσι, οι πρόσκοποι, οι Ρώσιτερς, τώρα τελευταία αποκαλύφθηκε και η μασονική, ας πούμε έτσι, ιδιότητα των Ναϊτών Υποτών, μάλιστα, αυτό το διεθνές τεκτονικό τάγμα, έτσι. Τα περισσότερα εν γέννη ήταν γνωστά αυτό το Ρώσιτερς, εγώ πρώτη φορά το ακούω που είπατε τώρα. Ναι, ναι. Δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα αυτό, έχει δηλαδή παραρτήματα στην Ελλάδα. Γενικά σε όλο τον κόσμο. Γενικά σε όλο τον κόσμο. Ναι, ναι. Είναι λιγότερο γνωστό. Ναι, είναι ακριβώς, λιγότερο γνωστό. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα τώρα. Είναι, όλα ναι. αυτά είναι τα φυτώρια, ας πούμε, της μασονίας. Έτσι, έτσι. Που είναι λιγότερο γνωστά. Ιδίως το Rossiters είναι λιγότερο γνωστό από τα άλλα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό που αναφέρετε, πάτερ μου, τον προσκοπισμό, διότι δεν το ξέρει ο κόσμος και στέλνει τα παιδιά του νομίζοντας ότι θα μάθουν ωραία πράγματα και θα εκπαιδευτούν, θα γυμναστούν και λοιπά, θα είναι κοντά στη φύση και πάει λέγοντας και δεν ξέρουν ότι είναι ουσιαστικά ένα εισιτήριο για να μπει κάποιος στη συνέχεια στη μασονία όταν ενηλικιωθεί. Έτσι είναι πολύ, γιατί στέλνουν οι γονείς τα παιδιά τους και νομίζουν ότι κάνουν καλό στα παιδιά τους, ενώ ουσιαστικώς κάνουν το αντίθετο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αναφέρεται και δηλαδή τον προσκοπισμό, για να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Μόνο να κάνουμε μία διάκριση ότι
έτσι, όπως το είπατε, έτσι γίνεται όταν προχωράει κάποιος στα ανώτατα κλιμάκια, ας πούμε, του προσκοπισμού. Ναι. Στα παιδάκια τα μικρά δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, όμως προσέξτε. Όμως, από αυτά τα παιδάκια τα μικρά που πάνε στον προσκοπισμό, έτσι, mm-hmm. Λόγω ότι αποτελούν φυτώρια, από αυτά τα παιδάκια, τα ανώτερα στελέχη της Μασονίας ελέγχουν, βλέπουν ποιο παιδάκι έχει μέλλον. Είναι έξυπνο, κόβει το μυαλό του. Και κάνουν τις επιλογές τους. Και κάνουν τις επιλογές τους. Όντως, δηλαδή, θα ήταν από μας μεγάλη παράκληση προς τους γονείς για να αποφύγουν αυτό τον κίνδυνο τα σχέδια των μασόνων να σταματήσουν να στέλνουν τα παιδιά τους όχι μόνο στους προσκόπους, είναι και τα λυκόπουλα, είναι και οι οδηγοί, γιατί αν παρατηρήσουν στις σημαίες, στα σύμβολα που έχουν στις στολές τους, το χαιρετισμό που κάνουν, το χαιρετισμό, όλα αυτά είναι μασονικά σύμβολα. Ακριβώς. Και επειδή υπάρχει μεγάλη άγνοια, τόσο στους γονείς όσο και στα παιδιά, λοιπόν, ανεπαίσθητα έρχεται αυτή η αλλίωση στην ψυχή των παιδιών και απομακρύνονται από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ακριβώς. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι κάποιες στιγμές και κάποιες ημέρες, όπως Μεγάλη Παρασκευή ή σε εορτές Αγίων των ενωριών μας, βλέπουμε να είναι προσκεκλημένοι και πρόσκοποι, ας πούμε, να συνοδεύουν τις εικόνες. Και έτσι τον επιτάφιο βλέπουμε να συνοδεύουν. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι δίνεται η εντύπωση ότι οι πρόσκοποι είναι υπέρ της Εκκλησίας, υπέρ του Χριστού, και ότι δεν είναι κάτι το ακίνδυνο. Να πω κάτι όμως εδώ πέρα, πολύ σημαντικό, για να βοηθήσω την κουβέντα και να συμπληρώσω σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Ότι εκκλησιάζονται ποτέ την Κυριακή οι πρόσκοποι. Τις Κυριακές κάνουν εκδρομές πάντοτε. Μπράβο, έτσι. Θυμούνται δηλαδή μόνο στον επιτάφιο ή κάπου αλλού για να παρασύρουν τον κόσμο, επειδή έχει και πολύ κόσμο στον επιτάφιο. Έτσι, μπράβο. Σου λέει πάμε εκεί πέρα να δείξουμε ότι είμαστε κοντά στην Εκκλησία. Μα πότε πήγατε Κυριακή στην Εκκλησία οι πρόσκοποι? Έτσι, ουδέποτε. Πάντοτε τις Κυριακές, εν ώρα Θείας Λειτουργίας, διοργανώνουν εκδρομές. Ακριβώς. Με, προσέξτε το αυτό, φυσιολατρικό χαρακτήρα. Ναι. Ουσιαστικά ιδωλολατρικό χαρακτήρα. Έτσι. Γιατί έτσι, και η Μασονία, όπως θα πούμε παρακάτω, έχει και ιδωλολατρικό χαρακτήρα μέσα της. Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε, πώς είναι δυνατόν να είσαι και πρόσκοπος, να είσαι και Ορθόδοξος Χριστιανός? Είναι ασυμβίβαστα αυτά, θα τα πούμε παρακάτω. Μάλιστα. Αλλά είναι πάρα πολύ έτσι αυτή η παρέκβαση που κάναμε για τους προσκόπους, έτσι ώστε να καταλάβουν οι γονείς την μεγάλη παγίδα που κρύβεται και να σταματήσουν να στέλνουν τα παιδιά τους εκεί, να τα στέλνουν στην Εκκλησία, σε ενορίες. Λοιπόν, να είναι μαζί με τον Χριστό, με την Παναγία, με τους Αγίους. Τι καλύτερα. Υπάρχουν τα κατηχητικά για να στείλουν τα παιδιά, αν θέλουν. Βέβαια, τα κατηχητικά, οι διάφορες δραστηριότητες είναι ανικές, τα πνευματικά μας κέντρα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, οπότε, επανερχόμενοι στο ερώτημα. Στο ερώτημα. Η Μασονία, λοιπόν, με όλα αυτά τα παρακλάδια της, τις παραφιάδες της, έχει ως βασικό στόχο την άλωση της κοινωνίας και την πολιτική και πολιτιστική ισοπαίδωση όλων των λαών της γης. Αυτός είναι ο στόχος της. Μάλιστα. Λοιπόν, η σχέση της μεταξύ Μασονίας και Οικουμενισμού, αν δεν το ολοκληρώσαμε αυτό, για να προχωρήσουμε παρακάτω. Είπαμε ότι υπάρχει γενετική και στοχοθεσιακή Μάλιστα. σχέση μεταξύ τους. Ναι. Θα το δούμε παρακάτω πώς συνδέονται περισσότερο. Ωραία. Απλώς τώρα ήθελα να περάσουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς. Θα σας κάνω τώρα το επόμενο ναι, ερώτημα. Ναι, ναι. Ποια η επίδραση της Μασονίας στην ελληνική κοινωνία? Πολύ το ωραία. Οποίο βέβαια αυτό θα μπορούσε να είναι εκπομπές επί εκπομπών, έτσι, αλλά ναι. μια πρώτη προσέγγιση θα προσπαθήσουμε εδώ να δώσουμε σήμερα έτσι, μια εισαγωγή. Εντελώς επιγραμματικά εδώ και σύντομα. Όντως πρέπει να κάνουμε εκπομπές χρόνων για να τα πούμε όλα αυτά έτσι. Αναλυτικά. Λοιπόν, η επιδιεκόμενη άλωση και της ελληνικής κοινωνίας από την Μασονία άρχισε
με την ίδρυση της πρώτης στοάς στην Καθημάς Ανατολή, δηλαδή στην Σμύρνη, το 1745. Μάλιστα. Και την εξάπλωση των στοών στην Κωνσταντινούπολη το 1748, την έδρα δηλαδή της Ρωμαϊκής Ελληνοορθόδοξης Εθναρχίας του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Σύμφωνα με τον καλό γνώστη των πραγμάτων, τον Στίβεν Ράνσιμαν, οι ιδέες του τεκτονισμού τον 19ο αιώνα ήταν εχθρικές προς τις αρχαίες εκκλησίες. Με την εισχώρηση μάλιστα και μερικών Ελλήνων εκκλησιαστικών στη Μασονία, επιτεύχθηκε η εξασθένιση της επιρροής της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η διείσδυση της Μασονίας στην Ορθόδοξη Ανατολή, ευνοούμενη από το ευρωπαϊκό πολιτιστικό κλίμα της Μικρασίας και την κοσμοπολίτικη πληθυσμιακή σύνθεσή της, έβαινε παράλληλα με την αποδυνάμωση της χριστιανικής πίστεως και της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Μάλιστα. Στα τέλη του 18ου αιώνα, επεκτάθηκε η ίδρυση των στοών και στον Μητροπολιτικό Ελληνικό χώρο, εδώ στην Αθήνα, στη Ζαγορά, στα Αμπελάκια, στα Ιωάννινα και στα Ιόνια νησιά. Και είναι γνωστό σε όλους μας ότι εδώ στην Αθήνα, στην Οδό Αχαρνών, υπάρχει η μεγάλη στοά της Ελλάδος, η οποία ιδρύθηκε το 1867. Ο τεκτονισμός λοιπόν, στηριζόμενος κυρίως στο αστικό στοιχείο, κινήθηκε και κινείται στο χώρο των λογίων, των εμπόρων και των ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποια κοινωνική επιρροή και βεβαίως και των πολιτικών. Βεβαίως. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, αγαπητέ κύριε Βασιλιάδη και αγαπητοί τηλεθεατές, ότι ο τεκτονισμός είναι ένα εμβόλυμο μέγεθος στην ελληνοορθόδοξη κοινωνία μας και παρασιτεί στο σώμα της με οδυνηρές συνέπειες για την συνοχή και την ταυτότητά της. Διότι ο τεκτονισμός είναι το τοκετός ξένων οδύνων που μεταφυτεύτηκε στον χώρο μας και μένει τελείως ξένος προς την ταυτότητα του γένους έθνους μας και τον πολιτισμό μας και στην ουσία του είναι μη συμβατός με αυτήν. Μάλιστα. Γι' αυτό η παρουσία και η δραστηριοποίησή του στην ελληνική κοινωνία κατεργάζεται τον ιδεολογικό διαμελισμό της ελληνικής κοινωνίας εφόσον αναπτύσσεται ως θανατηφόρο καρκίνωμα στο εθνικό μας σώμα. Αυτό είναι συνειδητό και στην ευρύτερη λαϊκή μας βάση, όπως φαίνεται στον απαξιωτικό για κάποιον χαρακτηρισμό ότι συμπεριφέρεται, λέμε, σαν μασόνος. Πράγματι. Έτσι, δεν λέμε, ναι. Λαϊκά. Βεβαίως. Πω, αυτός ο άνθρωπος, σαν μασόνος συμπεριφέρεται. Έτσι. Άρα έχει αρνητικό περιεχόμενο ακόμα και στη λαϊκή βάση του λαού μας, έτσι. Μάλιστα. Στα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί και εντατικοποιηθεί η δράση της μασονίας λόγω της παθολογίας και της ρευστότητας της πολιτικοκοινωνικής καταστάσεως της χώρας μας. Και μόνο στον Πειραιά, μιας και είμαι κληρικός της Μητροπόλεως Πειραιός, να λέμε και τα δικά μας, λοιπόν, το πρώτο λιμάνι της χώρας μας, μαρτυρείται η λειτουργία 15 μασονικών τεκτονικών στοών. Μάλιστα. Βιώνουμε έτσι μία επέλαση της μασονικής παρατάξεως μετά από μια περίοδο κάμψεως της δραστηριότητάς της. Άρα, σαν συμπέρασμα, έχετε πολλή δουλειά να κάνετε εκεί στον Πειραιά, έτσι. Πάτερ, με 15 στοές έχετε πολλή δουλειά να κάνετε. Δόξα τω Θεώ, μας χαρίζει τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας. Ο οποίος έχει κάνει τρομερούς αγώνες. Τον Πειραιό Σεραφείμ, ο οποίος ανταποκρινόμενος στο ποιμαντικό ενδιαφέρον για τη διαφύλαξη της Ορθοδόξου πίστεως έναντι του μασονισμού έχει διεξαγάγει μεγάλους αγώνες και μιας και είναι νομικός και γνωρίζει τα της νομικής, λοιπόν, έχει καταθέσει μηνύσεις, έχει βγει μπροστάρης στον αγώνα σε διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον τύπο αποκαλύπτοντας τον σκοτεινό ρόλο των στοών και της μασονίας και έχει ζητήσει την κατάργηση των στοών εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Δόξα τω Θεώ, μας τον χαρίζει στη Μητροπολή μας
τον Μητροπολίτη Πειραιός σε αυτήν την αγωνιστική μορφή στην εποχή μας και από πίσω και εμείς σαν υπηρέτες και διάκονοι ακολουθούμε αυτό το έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας. Έτσι. Και μια και μιλήσαμε για τον Μητροπολίτη σας, έχει θρησκευτικό χαρακτήρα η Μασονία, πάτερ μου. Είναι δηλαδή μια θρησκεία ή απλώς ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα όπως μας το εμφανίζουν και όπως προσπαθούν να μας πείσουν? Το ερώτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πάνω σε αυτό το επιχείρημα στηρίζονται για να, οι μασόνοι για να καλύψουν την θρησκευτική τους ιδιότητα. Λένε ότι να, οι νόμοι του κράτους που αναφέραμε πριν μας αναγνωρίζουν ως ίδρυμα και δι' φιλανθρωπικό. Άρα εμείς τι είμαστε για την πολιτεία? Είμαστε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Έτσι αυτοσυστήνονται. Ακριβώς. Αυτό όμως δεν είναι η αλήθεια, ολόκληρη η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι η Μασονία δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, αλλά είναι θρησκεία και θρησκεία του αιωσφόρου. Θα τα πούμε τώρα αμέσως. Η Μασονία συγκαλύπτει και αρνείται τον θρησκευτικό της χαρακτήρα, ο οποίος όμως ανήκει στην ουσία της. Η άρνηση όμως αυτή των τεκτώνων προσκρούει στην διαφωνία των ιδίων των κειμένων τους. Εδώ προσέξτε, θα αναφέρω τα δικά τους τα κείμενα. Ακριβώς, δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι δικά σας, είναι δικά τους. Το λένε οι ίδιοι δηλαδή. Οι ίδιοι το λένε. Έτσι. Ότι έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Μάλιστα. Ότι είναι θρησκεία. Μάλιστα, πάμε να τα ακούσουμε. Λοιπόν, και τα ίδια τα κείμενά τους είναι ο καταστατικός χάρτης που έχουν, ο γενικός κανονισμός της Στοάς και οι διάφορες διακηρύξεις γνωστών τεκτώνων κατά καιρούς. Έτσι. Μάλιστα. Δικά τους κείμενα. Σημαντικό είναι ότι ο χαρακτήρας του τεκτονισμού ως θρησκείας είναι γνωστός στο ορθόδοξο πλήρωμα και την πνευματική ηγεσία του διακηρύσσεται αδιάκοπα σε κάθε ευκαιρία για το ξεσκέπασμα της Μασονίας και την προφύλαξη του ορθόδοξου ποιμνίου. Το γνωρίζουμε. Ήδη η πρώτη εκτενής ανέρεση της Μασονίας στον χώρο μας από τον αγιορείτη μοναχό Αγάπιο Κολυβά Παπαντονάτο αντιμετωπίζει την Μασονία ως θρησκεία αναιρετική της Ορθοδοξίας και γενικά του Χριστιανισμού. Γράφει ο μοναχός Αγάπιος: «Η φραγμασονική πίστη είναι η πλέον ασεβέστερη και η πλέον επιβλαβέστερη στο ανθρώπινο γένος από όσες ασέβειες στάθηκαν από την αρχή του αιώνος έως σήμερα». Φοβερή δήλωση. Μάλιστα. Του αγαπίου μοναχού. Καταλήγει δε στο συμπέρασμα ότι ο τεκτονισμός είναι αντιχριστιανισμός και πλήρης ανατροπή του χριστιανισμού. Τον θρησκευτικό χαρακτήρα του τεκτονισμού δέχθηκε και η Διορθόδοξη Επιτροπή, διορθόδοξη έτσι, από όλες τις ορθόδοξες τοπικές εκκλησίες. Ακριβώς. Η οποία συγκλήθηκε το 1930 στο Άγιον Όρος. Δέχτηκαν επίσης και καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1933, την γνωμοδότηση των οποίων καθηγητών υιοθέτησε και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1933. Μάλιστα. Και έβγαλε τότε μία πράξη περί μασονίας, έτσι. Γνωστή. Η οποία αυτή πράξη περί μασονίας ανανεώθηκε και τα επόμενα χρόνια με τις αποφάσεις πάλι της Ιεραρχίας της Εκκλησίας Ελλάδος το 1968, το 1972, το 1996 και το 2014, τώρα πρόσφατα πριν από 3 χρόνια. Μάλιστα. Όπως επίσης και σε ειδικά φυλάδια, αυτά τα φυλάδια προς τον λαό που βγάζει αναδιαστήματα η Ιεραρχία, το 1982 και το 1996. Μάλιστα. Αλλά η βάση είναι αυτή η πράξη περί μασονίας της ιεραρχίας το 1933. Και από εκεί και πέρα επικυρώνεται και επαναλαμβάνεται πάλι αυτή η πράξη με όλες αυτές τις μεταγενέστερες αποφάσεις και τα φυλάδια προς το λαό. Ναι. Εφόσον λέμε ότι έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, είναι δηλαδή θρησκεία,
η μασονία, και το λένε βεβαίως και οι ίδιοι όπως είπαμε, mm-hmm. σε ποιο θεό πιστεύει, Πάτερ? Από τα ίδια τα κείμενα της μασονίας, επειδή είπαμε θα μιλήσουμε Ακριβώς. από τα κείμενά της, Ακριβώς. αποδεικνύεται ότι η μασονία αποδέχεται και πιστεύει σε θεότητα, η οποία καλείται μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Μάλιστα. Εν συντομία, ματς. Η μασονία έχει τελετές αντίστοιχες με εκείνες της εκκλησίας μας. Τα μυστήρια που λέμε. Έχει γάμο, βωμούς, ναούς, λατρεία, σύμβολα, εγγένεια ναού, κηδεία, έτσι, με ειδικό τελετουργικό τυπικό. Στα μασονικά κείμενα, ο ματς δηλώνεται με τα ονόματα. Προσέξτε, ποιος είναι ο ματς? Ναι. Εωσφόρος, διάβολος, σατανάς, βελζεβούλ, βελίαρ, μπαφομέτ, δαίμονας. Ονόματα του σατανά όλα αυτά. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο ματς είναι ο σατανάς ο ίδιος. Η ομολογία λοιπόν της ίδιας της μασονίας για τον θρησκευτικό της χαρακτήρα είναι νομίζω σαφέστατος. Στο μασονικό περιοδικό Πυθαγόρας Γνώμων το 1935, σε άρθρο του θεωρητικού της στο ΑΣ ΠΑΙΚ, διαβάζουμε τα εξής. Ο ελευθεροτεκτονισμός επιδιώκει την διάδοση μόνο του δικού του πιστεύω, επειδή, προσέξτε, επειδή η παγκόσμια θρησκεία διδάσκεται από την φύση και τη λογική. Μάλιστα. Παγκόσμια θρησκεία, πανθρησκεία, σύνδεση οικουμενισμού και μασονίας. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς έτσι. Συνεχίζει ο Πάικ. Οι τεκτονικές στοές δεν είναι ναοί Ιουδαϊκοί ή Μουσουλμανικοί ή Χριστιανικοί. Ο τεκτονισμός επαναλαμβάνει τις ηθικές αρχές όλων των θρησκειών. Πάλι πανθρησκεία. Πάλι πανθρησκεία, ακριβώς. Απανθίζει από όλα τα πιστεύω το καλό. Έτσι. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να ακούσει κανείς για να καταλάβει την στενή σχέση μασονίας, οικουμενισμού, πανθρησκείας. Στο Σύνταγμα της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, 20 Δεκεμβρίου του 1949, πάλι δικό τους κείμενο, έτσι, ναι, δικό τους. Ναι. Εκεί δηλώνεται ρητά ότι ο ελευθεροτεκτονισμός πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού υπό την επωνυμία «Μέγας Αρχιτέκτον του Σύμπαντος». Επίσης, στην μασονική εγκυκλοπαίδεια του Λάσκαρη, η οποία εκδόθηκε με την άδεια της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, στο λίμα «Θρησκεία και τεκτονισμός», διαβάζουμε. Η τεκτονική θρησκεία, να το λένε, η τεκτονική θρησκεία, ποιο ίδρυμα. Η τεκτονική θρησκεία δεν κάνει διακρίσεις. Δέχεται στους φιλόξενους κόλπους της άντρες κάθε δόγματος. Κάθε δόγματος. Κάθε δόγματος. Τι άλλο θέλουμε να καταλάβουμε λοιπόν τη σχέση? Κανένα δε απολύτως θρησκευτικό δόγμα δεν ευνοεί ή αποδοκιμάζει. Η θρησκεία του τεκτονισμού, πάλι τι λέει, θρησκεία. Θρησκεία, ακριβώς. Είναι η γενική θρησκεία της φύσεως και της πρωταρχικής αποκαλύψεως που μας κληροδοτήθηκε από κάποιο αρχαίο και πατριαρχικό ιερατείο, στην οποία όλοι οι άνθρωποι μπορούν να συνυπάρξουν. Εδώ προσέξτε δηλαδή, να συνυπάρξουν. Ακούμε στις ημέρες μας από εκκλησιαστικούς και πολιτικούς έτσι, ηγέτες, λοιπόν, το σλόγγαν περί ειρηνικής συνυπάρξεως λαών και θρησκειών. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι, αυτό έτσι. Είναι καθαρά. Καταγεγραμμένο από εκεί. Η πηγή είναι μασονική. Μασονική. Και, δηλαδή, τρομερά πράγματα γίνονται, ναι, και λέγονται. Και βέβαια να πούμε, εντάξει, εννοείται ότι εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στο να συνυπάρχουν ειρηνικά οι λαοί. Φυσικά. Μέσα, ναι, στο έθνος, στο κράτος τους, στα σύνορά τους, στα όρια τους. Αλίμονο. Άλλωστε, ο ίδιος ο Άγιος Τριαδικός Θεός στην Παλαιά Διαθήκη έχει ορίσει για τον κάθε λαό τα όρια και τα σύνορά του. Έτσι. Κανένας δεν είναι αντίθετο στην ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Αλλά. Θα το πούμε και αναλυτικότερα όταν θα μιλήσουμε για αυτή τη θεωρία του οικουμενισμού σε άλλη εκπομπή. Αλλά ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ θρησκειών δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί από τη μια η Ορθοδοξία και ο Χριστός αποτελεί το φως, την αλήθεια. Έτσι. Πώς μπορεί να ενώ οι άλλες θρησκείες είναι αιρέσεις. Είναι σκοτάδι.
Είναι πλάνες. Πώς μπορεί λοιπόν να συνυπάρξει στο ίδιο χώρο, στον ίδιο τόπο, η αλήθεια με το ψεύδος, το φως με το σκοτάδι, ο Χριστός με τον Σατανά? Είναι δυνατόν ποτέ να γίνει αυτή η άμυκτη μίξη? Άρα λοιπόν, ως Ορθόδοξοι δεν δεχόμεθα αυτήν την οικουμενιστική, που ουσιαστικά μασονική, έτσι, θεωρία περί ειρηνικής δήθεν συνυπάρξεως των θρησκειών, αλλά θα πούμε περισσότερα όταν θα έρθει η ώρα εκείνη. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς από αυτά τα κείμενα των μασόνων που διαβάσαμε, αγαπητέ κύριε Βεσιλιάδη, ότι είναι απροκάλυπτος ο συγκριτισμός και ο ειδωλολατρικός χαρακτήρας της μασονίας. Μάλιστα. Αλλά και ο αντιχριστιανικός της χαρακτήρας, κάτι που φαίνεται και από την διεκδίκηση παγκοσμιότητας του μασονισμού, έτσι, η οποία βέβαια αντιστρατεύεται στην καθολικότητα και στην οικουμενικότητα. Είχαμε πει την προηγούμενη εκπομπή τις έννοιες, εξηγήσαμε, λοιπόν, της χριστιανικής πίστεως και της Εκκλησίας μας. Έτσι. Και αυτό το γεγονός υπογραμμίζεται στην ιστορική απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1933, κατά την οποία ο τεκτονισμός δεν είναι κάποια απλή φιλανθρωπική ένωση ή φιλοσοφική σχολή. Έτσι. Τονίστε το αυτό, δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα όπως θέλουν να περάσουν. Γιατί βέβαια η κοινωνία δεν γνωρίζει πάλι να κατήχεται, όπως και στο άλλο το θέμα που είπαμε, τη διαφορά οικουμενισμού-κομμουνισμού, ή να κατήχεται και νομίζω ότι είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα εις το ΕΣ. Βεβαίως. Λοιπόν, και είναι πολύ καλό είναι, ότι το διασαφηνίζεται εδώ πέρα. Είναι απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακριβώς. Το λέει. Ο τεκτονισμός, το επαναλαμβάνουμε, δεν είναι κάποια απλή φιλανθρωπική ένωση ή φιλοσοφική σχολή, αλλά αποτελεί μυσταγωγικό σύστημα το οποίο υπομιμνίσκει τις παλαιές εθνικές μυστηριακές θρησκείες ή λατρείες. Αποδεδειγμένο στην Χάνη, θρησκεία μυστηριακή, όλος διάφορη και ξένη της χριστιανικής θρησκείας, η οποία ζητά να συμπεριλάβει στους κόλπους της ολόκληρη την ανθρωπότητα και ανυψώνει τον εαυτόν της σε ένα είδος υπερθρησκείας. Πανθρησκεία, υπερθρησκεία. Και τελειώνοντας, αυτό να πούμε για τη σημερινή εκπομπή και κάπου εδώ πάνω κάτω να τελειώσουμε την αναφορά μας στη σημερινή και να συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός να μας αξιώσει την επόμενη εκπομπή, να πούμε ότι και ο πολύ γνωστός σε όλους μας, έτσι, ο μακαριστός αρχιμανδρίτης, ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Ναι, έτσι, πολύ γνωστός. Φωτισμένος πνευματικός, έτσι, και επιφανής θεολόγος. Και αυτός έχει επισημάνει ότι ο τεκτονισμός φιλοδοξεί να αποβεί θρησκεία όλης της ανθρωπότητος, να αποβεί μία υπερθρησκεία. Άρα, αγαπητέ κύριε Βασιλιάδη, νομίζω ότι έγινε πασιφανής η σχέση πανθρησκείας, μασονίας, ή τεκτονισμού και οικουμενισμού. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τότε σε αυτό το σημείο. Την ευχή σας να έχουμε, Πάτερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα του Κύριου και της Παναγίας μας πολύ σημαντικά στοιχεία που μας είπατε. Άρχισαμε να μπαίνουμε ήδη στα βαθιά. Να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας, κλείνοντας, φαίνεται το email επάνω στο οποίο μπορούν να επικοινωνούν και να θέτουν τα ερωτήματά τους για την συγκεκριμένη εκπομπή, τα οποία θα απαντώνται στο τελευταίο επεισόδιο του κάθε μηνός. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.